διηγήθηκε ο γέροντας. Ήμουν άγρυπνος και νηστικός και περίμενα το μοτόρι στον αρσανά της Ιβύρων. Από την εξάντληση δεν αισθανόμουν καλά. Φοβήθηκα να μην λιποθυμήσω εκεί και με δουν οι εργάτες. Γι' αυτό έκανα κουράγιο και πήγα πίσω από μια ντάνα ξύλα. Σκέφτηκα προς στιγμήν να παρακαλήσω την Παναγία και αμέσως είπα στον εαυτό μου «Αδλιέ, την Παναγία για το ψωμάκι την έχουμε». Και μόλις είπα αυτό, να, η Παναγία και μου έδωσε ζεστό ψωμί και σταφύλι. Από εκεί και πέρα μετά, κάποιος τον οποίον ο γέροντας θεράπευσε από ανίατη ασθένεια, ακούγοντας τη διήγηση, ρώτησε έκπληκτος «Καλά γέροντα, μετά που έφαγες τις ρόγες του σταφυλιού, το κοτσάνι σου έμεινε στο χέρι?» «Και το κοτσάνι και ψίχουλα», απάντησε με έμφαση. Κεφάλαιο 5. Ανακαίνιση του μοναστηριού. Παρακυρίου τα διαβήματα, ανθρώπου κατευθύνεται. Με αποκάλυψη κατευθύνει ο Κύριος και τώρα τα βήματα του ανθρώπου, του Θεού Παϊσίου, στη Μονή Στομίου, της επαρχίας Κονίτσης. Διψούσε για ερημική ζωή και προετοιμαζόταν για την έρημο, αλλά με εντολή της Παναγίας βρέθηκε σε μοναστήρι του κόσμου. Άρχισε την ανακαίνιση του καμένου μοναστηριού χωρίς να έχει τα απαραίτητα χρήματα και υλικά. Αγόρασε ξυλία και μόνος έκανε πόρτες, παράθυρα, στασίδια, τραπέζια και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Επίσης άλλαξε την σκεπή της εκκλησίας, έκανε κελιά για μοναχούς, αρχονταρίκι, στέρνα και άλλα έργα. Αυτός ανέστησε το κατεστραμμένο μοναστήρι με πολλούς κόπους. Ήταν άρρωστος αλλά και νηστευτής. Την νηστεία δεν την χαλούσε ποτέ. Πηδά στον κρεμό. Κάποτε μετέφερε τα Άγια Λείψανα και είχε τη λειψανοθήκη δεμένη με τα λουριά από τους ώμους του. Σε ένα σημείο του δρόμου που λέγεται Μεγάλη Σκάλα κόπηκε το λουρί και έπεσε η λειψανοθήκη στον κρεμό. Ο γέροντας από τον πόθο και την Ευλάβεια προς τα Άγια Λείψανα, χωρίς να υπολογίσει τον εαυτό του και χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, πήδησε αμέσως τον κρεμό για να τα προλάβει. Κατρακυλούσε η λειψανοθήκη και χτυπούσε στα βράχια. Τελικά ο ίδιος διαφυλάχθηκε, χάρη τη Θεού, σώος, δεν έπαθε τίποτα, ούτε γρατζουνιά. Η λειψανοθήκη με τα Άγια Λείψανα έμειναν επίσης άθικτα, ενώ ο μοταλικός κορβανάς που ήταν προσαρμοσμένος στη λειψανοθήκη είχε κατατσαλακωθεί από τα χτυπήματα. Ήταν τόσο βαθύς και απότομος ο γκρεμός που ήταν αδύνατο να ξανανεβεί ο γέροντας. Για να βγει στο μονοπάτι βάδιζε πολλή ώρα μέσα στο ποτάμι. Κόπη, ασκήσεις και ησυχία. Νίστευε αυστηρά και δουλαγωγούσε με κάθε τρόπο το έθραυμα στο σώμα του, παρότι έκανε θεραπεία με ενέσεις. Κάποιες φορές με ένα ποτήρι νερό περνούσε όλο το ημερονύκτιο. Αν και καλλιεργούσε στον κήπο του μοναστηριού κυπευτικά πολλών ειδών, η συνηθισμένη τροφή του ήταν τσάι με παξιμάδι ή καρύδια κοπανισμένα. Αναφέρει η κυρία Πινελόπη Μπαρμπούτη. Στον κήπο πήγαινε ξυπόλυτος και το βράδυ καθάριζε τα αγκάθια από τα πόδια του. Ένα παξιμάδι έτρωγε το πρωί και ένα το βράδυ. Άλλοτε έπινε σκέτο τσάι. Δούλευε πάρα πολύ. Δεν κοιμόταν σχεδόν καθόλου. Προσπαθούσε να μην χαλάσει το χατήρι κανενός και ήθελε όλους να τους αναπαύει. Ποτέ δεν έλεγε όχι. Τα χέρια του είχαν κάνει ρόζους από τις πολλές μετάνοιες. Τα πόδια του ήταν μόνο κόκαλα. Είχε πολλά προβλήματα με την υγεία του. Την ημέρα εργαζόταν σκληρά και τη νύχτα αγρυπνούσε. Μόνος του διάβαζε όλες τις ακολουθίες, όπως είχε μάθει στο Άγιον Όρος. Παρόλο που το μοναστήρι ήταν σε έρημο και ήσυχο μέρος, ο γέροντας αποσυρώταν ενίοτε σε μια σπηλιά. Πήγαινε τις νύχτες και έκανε αγρυπνίες με το κομποσχήνι και αναρρύθμιτες μετάνοιες. Ήταν όμως ανήλια και έσταζε νερό. Προστάτης πτωχών και ορφανών. Εκτός από τα κτισήματα, μεριμνούσε συγχρόνως και για όσους είχαν ανάγκη. Και αυτοί ήταν πολλοί. Στα χωριά της Κόνιτσας υπήρχε τότε μεγάλη φτώχεια, εγκατάλειψη, δυστυχία. Ο γέροντας συγκέντρωνε ρούχα, χρήματα, τρόφιμα και φάρμακα. Τα έκανε δέματα και τα έστελνε σε ανθρώπους που στερούνταν. Στο έργο της φιλανθρωπίας είχε ως βοηθούς ευλαβείς γυναίκες. Όσες είχαν τη διάθεση, τις έστελνε να υπηρετούν άτομα ανήμπορα, κυρίως γεροντάκια, που δεν είχαν κανένα συγγενή κοντά τους. Είχε πάρει άδεια από την αστυνομία και σε κάθε γειτονιά της Κόνιτσας είχε αφήσει από ένα κουμπαρά και όρισε και έναν υπεύθυνο. Υπήρχε και ένας επιπλέον κουμπαράς έξω από το αστυνομικό τμήμα. Έκανε επιτροπή, η οποία διαχειριζόταν τα χρήματα και πρόσφεραν ανάλογα με τις ανάγκες. Ενδιαφέρθηκε για φτωχά και ορφανά παιδιά να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Τα παρέπεμπε στα κατάλληλα πρόσωπα, αλλά τα βοηθούσε και ο ίδιος οικονομικά όσο μπορούσε.
Πολλοί από αυτούς είναι σήμερα επιστήμονες και ευγνωμονούν το γέροντα. Έδινε τα κτήματα της μονής σε φτωχές οικογένειες να τα καλλιεργούν. Ενίκιο δεν ζητούσε. Τους έλεγε αν έχουν καλή σοδιά να προσφέρουν στο μοναστήρι ό,τι ήθελαν. Αν η χρονιά δεν πήγαινε καλά, δεν ζητούσε τίποτε. Όσες φορές η αδερφή του Χριστίνα πήγαινε ρούχα ή τρόφιμα, δεν τα δεχόταν. Της έλεγε να τα πάει σε οικογένειες που γνώριζε ότι στερούνταν. Οικειότητα με τα άγρια ζώα. Η μεγάλη αγάπη του γέροντα προς τον Θεό και την εικόνα του, τον άνθρωπο, πλημμύριζε την καρδιά του και το ξεχύλισμά της αγκάλιαζε και την άλογη πτήση. Ιδιαίτερα αγαπούσε τα άγρια ζώα και αυτά ένιωθαν την αγάπη του και τον πλησίαζαν. Ένα ελαφάκι ερχόταν και έτρωγε από τα χέρια του. Του έκανε ένα σταυρό στο μέτωπο μπογιά. Ειδοποίησε τους κυνηγούς να μην κυνηγούν κοντά στο μοναστήρι και να προσέξουν αυτό το ελαφάκι με το σταυρό. Όπου και αν το βρουν να μην το χτυπήσουν. Αλλά δυστυχώς ένας κυνηγός, περιφρονώντας την εντολή του, κάποια ημέρα είδε το ελαφάκι και το σκότωσε. Ο γέροντας στενοχωρήθηκε πολύ και είπε μια προφητεία που επαληθεύτηκε στο ακέραιο. Δεν αναφέρεται γιατί το πρόσωπο αυτό ζει μέχρι σήμερα. Στο δάσος, γύρω από το μοναστήρι, ζουν αρκούδες. Μια συνάντησε ο γέροντας σε στενό μονοπάτι, ενώ ανέβαινε στο μοναστήρι με ένα γαϊδουράκι φορτωμένο. Η αρκούδα μαζεύτηκε στην άκρη για να περάσει ο γέροντας. Αυτός πάλι της έκανε νόημα με το χέρι να περάσει πρώτη. Και αυτή, διηγεί το χαριτολογώντας, άπλωσε το πόδι της και μου πιάσε το χέρι για να περάσω εγώ. Της είπε «Αύριο να μην εμφανιστείς εδώ κάτω γιατί περιμένω κόσμο. Αλλιώς θα σε πιάσω από ταυτί και θα σε δέσω μέσα στο παχνί». Έλεγε ότι η αρκούδα έχει έναν εγωισμό. Όταν βρεθεί σε κίνδυνο, δείχνει ότι δεν φοβάται, αλλά μετά φεύγει τρέχοντας. Μια αρκούδα ερχόταν συχνά. Είχε εξοικειωθεί μαζί του και ο γέροντας την τάισε. Τις ημέρες που ερχόταν κόσμο στο μοναστήρι, ο γέροντας την προειδοποιούσε να μην εμφανίζεται και προκαλεί έτσι φόβο στους ανθρώπους. Η αρκούδα μερικές φορές παρέβαινε την εντολή του γέροντα, εμφανιζόταν απροσδόκητα και όσοι την έβλεπαν τρόμαζαν. Πολλοί την είχαν δει, μεταξύ αυτών και η Κέτη Πατέρα. Όπως διηγήθηκε, ανέβαινα μια νύχτα στο μοναστήρι με φακό για να προλάβω τη θεία λειτουργία. Άκουσα έναν θόρυβο, έριξα το φως και είδα ένα ζώο κάτι σαν σκυλί μεγάλο. Με ακολούθησε και όταν έφτασα, ρώτησα τον γέροντα αν το σκυλί είναι του μοναστηριού. Απάντησε, σκυλί είναι αυτό, για κοίταξε καλά, αρκούδα είναι. Όταν είδε ότι τελείωσε η αποστολή του στην έρημο του κόσμου και αφού ξεπλήρωσε το τάμα προς την Παναγία, άφησε οριστικά το στόμιο στις 30 Σεπτεμβρίου 1962 και αναχώρησε για το Θεοβάδιστο όρο Σινά. Κεφάλαιο 6. Ερημίτης στο Θεοβάδιστον όρο Σινά. Μακαρία ερημική ζωή. Ο γέροντας ζήτησε ευλογία να μείνει μόνο στην έρημο. Εγκαταστάθηκε στο ασκητήριο των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης που αποτελείται από το εκκλησάκι και από ένα πολύ μικρό συνεχόμενο κελάκι. Βρίσκεται σε ωραία θέση σε ύψωμα απέναντι ακριβώς από την Αγία Κορυφή και απέχει λιγότερο από μία ώρα από το μοναστήρι. 200 μέτρα πιο πάνω βρίσκεται η σπηλιά του Αγίου Γαλακτίωνος και λίγο πιο πίσω είναι η σκήτη που έμενε η Αγία Επιστήμη με τις άλλες ασκήτριες. Άγια μέρη, ευλογημένα, παρόλο την αχμηρότητά τους εμπνέουν αυτά τα βράχια. Εκεί ψηλά λοιπόν, σαν αετός, έστησε ο γέροντας τη φωλιά του. Έκανε μάλλον την πολεμίστρα του ο αετός του πνεύματος. Πολύ κοντά, ως ηλίθου βολήν, στο ασκητήριο είχε μια μικρή πηγούλα. «Μάζευε το 24ωρο 2-3 κιλά νερό», έλεγε ο γέροντας. «Πήγαινα με ένα τενεκάκι να πάρω νερό για να κάνω τσάι ή να βρέξω λίγο το μέτωπο», λέγοντας τους χαιρετισμούς με ευγνωμοσύνη και τα μάτια μου πλημμύριζαν από δάκρυα. «Θεέ μου», έλεγα, «λίγο νερό να πίνω, δεν θέλω τίποτα άλλο». Τόσο πολύτιμο ήταν αυτό το λιγοστό νεράκι για αυτόν που ήθελε να ζήσει εκεί στην έρημο. Αλλά και αυτό ο γέροντας το μοιραζόταν με τα άγρια ζώα και τα διψασμένα πουλιά της ερήμου. «Γέροντα, πώς ζούσατε στο Σινά?», τον ρώτησε κάποιος. Απάντησε, «Η τροφή μου ήταν τσάι με παξιμάδι που το έκανα μόνος μου. Έκανα πέτουρα, λεπτά φύλλα ζύμης και τα ξέρενα στον ήλιο. Γίνονταν τόσο σκληρά που έσπαζαν σαν τζάμι. Καμιά φορά έβραζα και ρύζι στουμπισμένο μέσα σε ένα